Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Γεωργίου Κλαμπ. Στο μικρόφωνο, ο Άγγελος Σορτίκος. Ο Άρης έγινε η πρώτη ομάδα που έμεινε φέτος ορθία στην Τούμπα. Με goal offside του Βέλεθ στο 85 οι κίτρινοι απέσπασαν 1-1 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ με οβίδα του Βιερίνια στο 39. Στα υπόλοιπα μάτς της 22ης αγωνιστικής για τη Super League, Ξάνθη Λεβαδιακός 0-1, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 1-1, ΑΕΚ Απόλλων Σμύρνης 2-1, Πανιώνιος Παναθηναϊκός 2-0, Λαμία Λάρισα 2-1, ενώ σήμερα η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τα παιχνίδια Ολυμπιακός Όφη και Πανετολικός ΠΑΣ Γιάννινα. Για τη 18η αγωνιστική της Football League, τα τελικά αποτελέσματα έχουν ως εξής: Παναχαϊκή Απόλλων Λάρισας 1-0, Εργοτέλη Σπάρτη 1-1, Δόξα Δράμας Πλατανιάς 2-2, Κισαμικός Τρικαλά 1-0, Εγινιακός Ηρακλής 1-0, Καραϊσκάκης Ηρόδοτος 1-0, Κέρκυρα Ήπειρος Σπάτων 0-2 και Απόλλων Πόντου Βόλος 1-0. Η Εθνική Ελλάδας με MVP τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο άλωσε το Μπάμπεργκ, επικρατώντας 69-63 της Γερμανίας, πήρε την πρώτη θέση του 12ου ομίλου και αύξησε τις ελπίδες να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στο παγκόσμιο κύπελο. Τον δεύτερο τίτλο του σε ATP 250 τουρνουά κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος επιβλήθηκε με 7-5-7-6 επί του Κουκούσκιν και αναδείχθηκε πρωταθλητή στο Open 13 της Μασσαλίας. Το Carabao Cup στην Manchester City, καθώς κέρδισε την Chelsea με 4-3 στα πέναλτι. Manchester United και Liverpool έμειναν για πρώτη φορά στο 0 στο Old Trafford σε επίπεδο Premier League, με το αποτέλεσμα αυτό να στέλνει την ομάδα του Klopp στην κορυφή με -1 επί της Manchester City. Η ΑΕΚ ήταν η νικήτρια του μεγάλου ντέρμπι της 18ης αγωνιστικής της Handball Premier, αφού επικράτησε με 27-24 επί του Ολυμπιακού, μειώνοντας τη διαφορά του στον έναν μόλις βαθμό. Ενώ για την Α1 Απόλλων Ανδρών, μεγάλο διπλό ο Ιδραϊκός, καθώς κέρδισε μέσα στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ με 7-5.